παίρνει τη high class, όλα τα έργα στις σελίδες τους. Δόθηκε κίνηση στις 8ης υποδρομίας, δεν έχει καλή κίνηση ο Shortman, ο οποίος μένει πίσω στα αρχικά στάδια, για την πρωτοπορία με γρήγορη κίνηση ο Τιμόθεος Σέιλ. Θα ακολουθεί ο Δάμαντας από τη δεύτερη σε θέση, ο Αλεχάνδρος, εσωτερική ο Σερ Θεό. Στην track, ακόμα πιο πίσω ο Shortman, με high class να ακολουθεί η Δεμιλία Κόσνη και τελευταία η Παλίνη στην πρωτοπορία. Βρίσκεται ο Τιμόθεος Σέιλ. Ο Αδάμαντας ακολουθεί δεύτερος, ο Σερ Θεό στην εσωτερική, ο Αλεχάνδρο, ο οποίος είναι δίπλα από το Σερ Θεό. Στην track ακολουθεί ο Shortman, η Δεμιλία. Μικρές οι διαφορές του χιλιάρι, με τον Τιμόθεος Σέιλ να βρίσκεται στην πρωτοπορία στο ένα μήκος από τον Αδάμαντα. Αλεχάνδρο επίσης το ένα μήκος, ο Σερ Θεό έχει δίπλα τώρα τον στην track. Και πίσω είναι ο Shortman, ακριβώς το 800 στην πρωτοπορία. Τιμόθεος Σέιλ, Αδάμαντας ακολουθεί από πιο κοντά τώρα, καθώς και ο Αλεχάνδρο. Πιο πίσω στην track με τον Σερ Θεό και τον Shortman ακολουθούν στο 600. Τιμόθεος Σέιλ μπροστά πιέζει ο Αδάμαντας. Ο Αλεχάνδρο φαίνεται να έχει δυνάμεις. Υποπίεσε ο Σερ Θεό σε αυτό το σημείο. Βρίσκεται όμως κοντά. Φτάνουμε τώρα στο 400 με τον Τιμόθεο Σέιλ να δέχεται πίεση από τον Αλεχάνδρο, ο οποίος πλέον είναι έτοιμος να περάσει τον Τιμόθεο Σέιλ. Και ο οποίος προσπαθεί να κάνει ανέβασμα ο Shortman, ο οποίος προωθείται στην τρίτη θέση με τον Αλεχάνδρο να παίρνει το πλεονέκτημα τώρα. Ο Shortman ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση και να προσπαθήσει να πλησιάσει τον Αλεχάνδρο, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα των τριών μήκων. Αλεχάνδρο στην πρωτοπορία, Shortman στα τρία μήκη. Πιο πίσω ο Ίστιντρακ και ο Τιμόθεο Σέιλ. Ο Αλεχάνδρο είναι πάρα πολύ δυνατός. Τέσσερα μήκη μπροστά, θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Shortman στη δεύτερη θέση, Ίστιντρακ και μόλις τέταρτο φαβορί, Σερ Θεό.